πίσω στις δύο όψεις και έχουμε κοντά μας ίσως το άτομο που γνωρίζει περισσότερο από όλους τα όσα εξελίσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσα τραβάνε και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, αλλά και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που έχουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Χρήστος Φωτιάδης, κοντά μας, θεός Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Καλώς ήρθατε στις δύο όψεις της οικονομίας. Είναι η πρώτη σας συνέντευξη, η παρουσία στο στούντιο με την ολοκλήρωση της θητείας σας. Ναι, πρώτη. Πώς αισθάνεστε, πείτε μας λίγο. Δεν έχω καταλάβει καμία διαφορά προς το παρόν, διότι είναι μόνο 8 μέρες, οπότε αντιλαμβάνεστε όταν σε ένα περιβάλλον έχεις κάνει 44 χρόνια, οι 8 μέρες είναι ένα ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, εγώ αφοσιώσα τη ζωή μου, αφοσιώθηκα ουσιαστικά στο Υπουργείο. Άρα, όσα χρόνια και να περάσουν, πάλι το μυαλό μου θα είναι στο Υπουργείο. Οπότε δεν έχω αντιληφθεί καμία διαφορά μέχρι στιγμής. Μην ξεχάσετε να πάτε προς το Υπουργείο από Δευτέρα, κατά λάθος έτσι διαδρομή όπως συνήθεια. Πάω, αλλά απλώς για να βοηθήσω τον συνάδελφο που θα συνεχίσει μετά από μένα. Έχουμε αναπληρωτή διευθυντή αυτή τη στιγμή. Ακόμη δεν είναι στην επίσημα από τη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά ναι, γνωρίζω, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Και θα έχετε αναπτύξει και πολύ καλές σχέσεις τώρα, τόσες δεκαετίες στο Υπουργείο με τους συναδέλφους, θα είστε σαν οικογένεια, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, στο Υπουργείο εγώ ξεκίνησα από την πιο χαμηλή κλίμακα και έφτασα στην κλίμακα του Διευθυντή. Ανέβηκα όλα τα σκαλιά, πέρασα από τις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου και είχα την ευλογία, μπορώ να πω, να γνωρίσω εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες επιχειρήσεις. Επισκέφτηκα πολλές από αυτές και έτσι είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικότερα στο κομμάτι της μεταπηδικής βιομηχανίας. Είναι τεράστια τα προβλήματα και τα ζούμε και εδώ στον Βεργίνα. Έχουμε και τον κύριο Σέργιο Καλόγερο, τον διευθυντή, ο οποίος έχει και ανοιχτή επαφή με τον κόσμο. Έχει τηλεφωνικές παρεμβάσεις, τις οποίες δέχεται. Δεν φαντάζεστε τι ακούμε, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Πείτε μας όμως λίγο, σκιαγραφίστε μας λίγο το τοπίο. Εσείς, νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και σας σταματούν στον δρόμο και σας λένε ότι έχουν πρόβλημα οι μικρομεσαίοι. Να πούμε πρώτα ότι στην Κύπρο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και στην Ευρώπη, είναι το 99% περίπου των επιχειρήσεων. 99,5% αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι για καταλάβει και ο κόσμος, είναι επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 249 άτομα και έχουν έναν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατομμύρια. Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν και οι πολύ μικρές, που είναι μέχρι 9 άτομα, οι μικρές μέχρι 50. Οπότε αντιλαμβάνεστε με τα δεδομένα της Κύπρου, οι πλήστες επιχειρήσεις, ελάχιστες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πλήστες είναι μικρομεσαίες. Τα κύρια προβλήματα, το κύριο πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα μιας κυπριακής επιχείρησης. Δηλαδή, πώς θα μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει με τον ανταγωνισμό που υπάρχει τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διότι οι πλήστες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Να το διαχωρίσουμε, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, τον ανταγωνισμό εντός και στη συνέχεια να μας πείτε και για τις μεγάλες, τους κολοσσούς βασικά. Αν πούμε για τη μεταπηδική βιομηχανία, ναι, περίπου το 80% της παραγωγής διατίθεται στην κυπριακή αγορά. Στην κυπριακή αγορά όμως, δεν είμαστε μια απομονωμένη αγορά. Μπορείτε εύκολα να δείτε ότι στην κυπριακή αγορά δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι εισαγόμενο, ενώ σε κάθε κατηγορία έχουμε εισαγόμενα προϊόντα. Ακόμη και στα προϊόντα τα οποία είναι γεωργικής προέλευσης, όπως είναι τα φθαρτά, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρεατικά, υπάρχουν πολλά εισαγόμενα. Στο κομμάτι των μεταπηδικών, τα πράγματα είναι χειρότερα. Άρα, δεν μπορεί να σταματήσετε εισαγωγές από το εξωτερικό. Η κυπριακή αγορά είναι ανοιχτή, όπως και η ευρωπαϊκή. Ακολουθούμε το ευρωπαϊκό δασμολόγιο, οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με μηδενικούς δασμούς, ενώ από τις τρίτες χώρες ακολουθούμε το δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, κάποιος για να επιβιώσει στην κυπριακή αγορά πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Πώς θα είναι ανταγωνιστικός? Με το να προσφέρει καλύτερη ποιότητα, να έχει τα κόστη του και το κόστος σήμερα, το πιο μεγάλο κόστος είναι το κόστος της ενέργειας. Είναι αυτό που το Υπουργείο, ο κ. Παπαναστασίου, ο Υπουργός μας, επικεντρώνεται πώς θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Το εργατικό κόστος, το κόστος των πρώτων υλών, είμαστε ένα νησί. Οι πλήστες προϋποθέσεις εισάγονται. Μετά έχουμε πετύχει όμως αυτόν τον στόχο. Γιατί τώρα, εγώ θυμάμαι, ήμουνα γυμνάσιο και πάλι οι τιμές για να αγοράσω τα φρούτα μου, ας πούμε, ήταν πιο φτηνές αν έπιανα το μήλον από την Ιταλία, ας πούμε, και όχι από την Κύπρο. Εντάξει, όμως αυτόν υπάρχει λόγος. Πρώτα απ' όλα, πολλές φορές ο ανταγωνισμός ή η αλλαγή στην τιμή είναι λόγω
εξωγενών παραγόντων. Δεν είναι η Κυπριακή. Μήπως πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο οικονομικά ως κυβέρνηση, ως κράτος, αυτές τις επιχειρήσεις, ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πρέπει οι κυπριακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον οι παραγωγικές, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Δηλαδή, να γίνουν επενδύσεις σε μηχανήματα, σε εξοπλισμό, σε νέες τεχνολογίες που γίνονται φυσικά πάρα πολλές. Και επίσης να βελτιωθεί η ποιότητα. Όταν η ποιότητα είναι αρκετά καλή, τότε ο Κύπριος θα αποτιμήσει το κυπριακό προϊόν. Ακόμα και θα πληρώσει λίγο παραπάνω, και εδώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Γιατί και εγώ θα το έκανα αν ήταν καλύτερη ποιότητα του προϊόν. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζαμε ότι θα κλείσουν οι βιομηχανίες αυτές με το άνοιγμα της αγοράς, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως όχι μόνο έχουν κλείσει, αλλά έχουν αυξηθεί. Ενώ η παραγωγή τους, έχουν ξεκινήσει τις εξαγωγές τους. Γιατί η ποιότητα είναι πολύ καλή και δεν φοβάται τον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα. Ήσασταν σε ένα συνέδριο πριν από μερικές εβδομάδες και ήμουν εκεί παρούσα για σκοπούς καλύψης και είπατε κάτι πολύ σημαντικό και δεν είναι εδώ, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω, ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι ένα τροχοπέδι στο να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τι εργαλεία έχουν για να μπορούν να ανταγωνίζονται και να ανεβάσουν και την ποιότητα τους ή να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως επίσης και η γνώση, να γνωρίζουν, όχι μόνο να τα αξιοποιούν σωστά και να γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια. Δύο πράγματα. Η γραφειοκρατία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να απαλλαγούμε εύκολα. Ούτε εμείς σαν Κύπρος, ούτε και οι άλλες χώρες. Η γραφειοκρατία θα την απαλλαγείς με την ψηφιοποίηση. Δηλαδή να ψηφιοποιηθούν τα πάντα. Το άλλο είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας πρέπει να ενδιαφέρεται και να μαθαίνει τι εργαλεία, τι βοήθειες, τι σχέδια εφαρμόζει το κράτος, που μεταξύ μας υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά και το ενδιαφέρον, εγώ που τάτησα τόσα χρόνια, είναι πραγματικά αρκετό, είναι πολύ ικανοποιητικό. Τα πλήστα σχέδια, η ζήτηση ήταν παραπάνω από την προσφορά. Δηλαδή, τα λεφτά που ζητούσε ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερο από αυτά που είχαμε εμείς. Ναι. Άρα, στα 20 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον ως Υπουργείο, δεν έχουμε χάσει ούτε σέντ. Και μπορώ να αναφέρω σχέδια τα οποία ήταν πολύ δημοφιλή. Τα σχέδια για τους νέους, νέα και γενική επιχειρηματικότητα. Και δηλαδή, γενική επιχειρηματικότητα είχατε. Μάλιστα, πολύ ωραία γενική, σχέδια. Μάλιστα. Δηλαδή το κράτος δίνει κίνητρα στους νέους από την ηλικία των 18 μέχρι και 55 στις γυναίκες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Με το να τους ενισχύσει με ποσοστό μέχρι και 70%. Τεράστιο ποσοστό. Ας πούμε ότι αξιοποιούν αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα που διατίθενται από την κυβέρνηση. Ανοίγω τώρα εγώ εδώ ένα κατάστημα, μια μπουτίκ με ρούχα. Πουλάω τον τζιν μου 50-60 ευρώ. Έρχεται η Τεμού, το Shane, και μου το πουλάει παρόμοιο 5 ευρώ. Τώρα τι θα κάνω, πόσο θα αντέξω. Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα το εμπόριο δεν είναι μόνο να ανοίξει κατάστημα, υπάρχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το οποίο μπορεί να είσαι στο γραφείο σου ή στο σπίτι σου να παραγγείλεις οτιδήποτε από το εξωτερικό και να έρθει σε μια εβδομάδα. Γι' αυτό ο επιχειρηματίας πριν πάει να κάνει τη δική του επιχείρηση πρέπει να μελετήσει τα δεδομένα. Αν ένα προϊόν δεν είναι ανταγωνιστικό και δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, να μην το κάνει. Να πάει σε κάτι το οποίο θα είναι πιο καινοτόμο. Να κάνει κάποιες ευέλικτες κινήσεις και να μελετήσει αυτόν τον τύπο που θα είναι. Διότι δεν πρέπει να βασίζεσαι μόνο στο έστικο, να πει εγώ θέλω να ανοίξω μπουτίκ. Δεν μπορεί να ανοίξει μπουτίκ. Και να βάλεις κάποια εξειδικευμένα κομμάτια τα οποία. Ή να βάλεις σχεδιαστές από την Κύπρο. Ναι. Να βάλεις μια ότι κυπριακή ταυτότητα. Ενώ η κυπριακή βιομηχανία ένδυσης έχει σχεδόν εξαρριφθεί μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν σήμερα βιομηχανικές μονάδες οι οποίες κάνουν και εξαγωγές. Γιατί κάνουν εξαγωγές κάποιοι. Γιατί κάποιοι κάνουν εξαγωγές έπιπλα. Είναι γιατί προσφέρουν μια ποιότητα την οποία μπορούν να προσφέρουν και στην εξωτερική αγορά και να ανταγωνιστούν τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Άρα το μήνυμα είναι να το μελετήσεις και να εξειδικευτείς εκεί που έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα σταθώ εδώ γιατί είναι πολλές φορές που αυτός ο προορμητισμός και ο ενθουσιασμός που έχουν οι νεαροί επιχειρηματίες και οι νεαρές επιχειρηματίες τους κάνει να οδεύουν προς μια κατεύθυνση η οποία είναι πεπατημένη. Δηλαδή να ανοίξουν μια εταιρεία επειδή ήταν μια στα social media, μια κοπέλα, είναι ένα άντρα, ένας άντρας. Αλλά είναι κορεσμένο το περιβάλλον εκεί και ύστερα το αντιλαμβάνονται. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πείτε μας και άλλες συμβουλές προς τους αγαπητούς τηλεθεατές και τηλεθεατρές που ή έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή προτίθενται να ανοίξουν. Ποιους τομείς να κατευθυνθούν. Κοιτάξτε, πραγματικά για έναν δημόσιο λειτουργό, ο οποίος είναι σε έναν υπουργείο το οποίο ενισχύει τι
τις επιχειρήσεις για να επεκταθούν ή και να δημιουργηθούν. Είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση να βλέπει κάποιους να κλείνουν, είτε γιατί δεν υπολόγισα σωστά τα δεδομένα, είτε γιατί έκαναν άσκοπες κινήσεις. Πρέπει να το μελετήσεις. Εάν τώρα εγώ έχω ένα γαλακτοκομείο και θα κάνω μια επέκταση, πρέπει να πεις πώς είναι η επέκταση θα κάνω. Δεν είναι από αν έχεις σήμερα 200 τετραγωνικά να πάει κάνεις ξαφνικά 20.000 τετραγωνικά. Πρέπει να τα μελετήσεις και να κάνεις κινήσεις σταδιακά. Μικρά βήματα. Μικρά βήματα και να μην σε διακατέχει αυτόν το έστικτο, ο παρορμητισμός, χωρίς να το μελετήσεις και να νομίζεις ότι επειδή έχω μια ιδέα, σημαίνει εγώ θα πάω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πάρα πολύ έντονος και διεθνής, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Οπότε, ενώ που είπα προηγουμένως, πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να βρούμε αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα έχει απήχηση, κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Το βασικό είναι να μελετήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Πριν να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε δαπάνες, να αδειοδοτηθούμε. Γιατί ένας ο οποίος δεν είναι αδειοδοτημένος και λειτουργά παράνομα, δεν μπορεί να πάρει και ενισχύσεις από το κράτος. Άρα το πρώτο βασικό, μελετώ τι θέλω να κάνω. Να είσαι νόμιμος. Πού θα το κάνω. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Πού θα το κάνω. Ένα πρόβλημα που έχουν οι νέοι είναι πού θα χωροθετήσουν μια επιχείρηση. Θα ανοίξω τώρα εγώ ένα εργαστήριο να κάνω, ξέρω εγώ, αλλαντικά. Πού θα το κάνω για να έχω άδεια, να μην το κάνω παράνομα δηλαδή. Άρα ξεκινάς, μελετάς, βρίσκεις τον τόπο. Πρέπει να δεις τι επενδύεις θα κάνεις. Ψάχνεις αν το κράτος έχει κάποια σχέδια, που δόξα ο Θεός υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια, να ενισχύσεις το επενδυτικό σου πρόγραμμα. Πώς θα το ενισχύσεις, όταν πάρεις μια επιδότηση 50-60%, τότε το κόστος σου θα είναι 40%. Και αυτοί οι χορηγίες που δίνει το κράτος είναι δωρεάν, δεν είναι επιστρεπτές. Είναι δύσκολο να ανοίξεις μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Κύπρο, συγκριτικά με άλλες χώρες. Καθόλου. Όχι. Εντάξει, τι θέλεις τους δικηγόρους σου, θέλεις την έρευνα σου, τι θα χρειάζεις για να ανοίξεις μια μικρομεσαία επιχείρηση. Το πρώτο βασικό είναι να αποφασίσεις τι θέλεις. Αν είναι να πεις πώς θα συστήσω την εταιρεία, θα πάει σε έναν δικηγόρο, θα σου κάνει τα έγγραφα, να βρεις το όνομα, θα πάει στον έγγραφο εταιρεών, να τη συστήσεις. Μετά θα πρέπει να πεις πού θα λειτουργώ. Πού θα λειτουργώ. Αν δεν θα είναι ψηφιακό. Αν θα είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να λειτουργάς και από σπίτι σου. Μια πλατφόρμα. Και από ένα καφέ. Εδώ βλέπουμε ένα άτομα με τα λάπτοπ, μικρούς νεαρούς. Θέλεις όμως μετά να έχεις την αποθήκη σου. Διότι εσύ θα λειτουργάς ηλεκτρονικό κατάστημα και θα πουλήσεις κάποια προϊόντα. Αν είναι προϊόντα και δεν θα είναι υπηρεσίες. Αν είναι υπηρεσία, κάποια πράγματα για αυτούς που μας βλέπουν και δεν. Εντάξει, αν είναι υπηρεσία, τότε μπορεί να είναι και κινούμενη μονάδα. Για παράδειγμα, ένας που είναι υδραυλικός. Δεν χρειάζεται η κατάσταση. Έχει το αυτοκίνητο του και βγαίνει από σπίτι σε σπίτι και επιδιορθώνει. Άρα το πρώτο που λέω πάντα εγώ είναι στους νέους ιδίως και στους υφιστάμενους, μελετάτε. Αν εσείς δεν έχετε την ικανότητα να μελετήσεις κάτι, υπάρχουν ειδικοί και δόξα τω Θεώ υπάρχουν εκατοντάδες γραφεία που μπορούν να δώσουν κάποιες συμβουλές σε έναν νέο ή και υφιστάμενο επιχειρηματία. Το Υπουργείο Εμπορίου διαθέτει τέτοια συμβουλευτική υπηρεσία, αν μπορούν να καλέσουν. Βέβαια, το Υπουργείο μπορεί είτε τηλεφωνικώς να ρωτήσει κάποιος ή να πάει να επισκεφτεί την αρμόδια υπηρεσία, ανάλογα με ό,τι θέλει. Το Υπουργείο δεν θα χρεώσει, είναι δωρεάν η υπηρεσία του. Υπάρχει πάλι ο οργανισμός νεολαίας, ο οποίος πάλι συμβουλεύει τους νέους για τα διάφορα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάρχουν. Ανάλογα, αν θα ασχοληθείς με τη γεωργία, θα πάει στο Υπουργείο Γεωργίας, θα ασχοληθείς με βιομηχανία, στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Πρέπει να δεις τι θέλεις να κάνεις και ανάλογα το κράτος έχει παντού υπηρεσίες. Αν είναι το κομμάτι τεχνολογίας, υπάρχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Μπορεί να είναι συνδυασμός. Μπορεί να απευθυνθεί σε δύο-τρεις υπηρεσίες. Στη συνέχεια της εκπομπής, στο τρίτο μέρος, θα δώσουμε πάρα πολύ έμφαση σε κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα. Θα μιλήσουμε για τη Ζιβανία. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά, βέβαια, ο Κώστας ο Τσάκας, αν τον έχετε υπόψη. Αλίμονο, αλίμονο, να μην τον γνωρίζατε. Φίλος ο Κώστας. Φίλος. Ο Κώστας είναι ένα παράδειγμα που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Μα γι' αυτόν τον φέρνουμε. Γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε με έναν ενοπλίο, ένα μικρό ενοπλίο. Και τώρα είναι από τους μεγαλύτερους. Να στα πει ο ίδιος, ξεκίνησε σταδιακά, σιγά-σιγά-σιγά. Και τώρα είναι από ένα πολύ δυνατό ενοπλίο που δεν μένει μόνο στην Κύπρο, αλλά από ό,τι ξέρω κάνουν και εξαγωγές. Κάνει και εξαγωγές. Και μπήκαν και τα τρία παιδιά του, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερα με τη Ζιβανία θα ασχοληθούμε εν ώψη και ενός φεστιβάλ που θα γίνει σύντομα. Δίνουμε ένα σπρόξιμο στα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα για εξαγωγές. Ή μήπως, κύριε Ποδιάδη, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και όλη μέρα ασχολούμαστε με το χαλούμι και κάποια άλλα προϊόντα.
Εντάξει, το χαλούμι είναι από τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα. Νομίζω ότι θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Γύρω στα 300 εκατομμύρια εξαγωγές ήταν το 23, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και τα παραδοσιακά προϊόντα έχουν πολύ περιθώριο εξαγωγών, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν Κύπροι στο εξωτερικό, από Κύπροι απόδημοι. Στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Και αρκετά προϊόντα από τούτα γίνονται εξαγωγές. Απλώς εδώ χρειάζεται πάλι το μεράκι. Το μεράκι να αγαπήσει ο άλλος αυτό που θέλει να κάνει. Ναι. Και η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι εδώ και δεν είναι σημαντική. Τώρα κάνω εικόνα σαν μιλάμε, δηλαδή να έχεις ένα νοπιό, να είσαι ένας γεωργός. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν κάτι πολύτιμο στα χέρια τους, αλλά καμιά φορά μπορεί να μην γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν ή να κάνουν τον branding, όπως λέμε στα αγγλικά, του προϊόντος τους και χάνουν από εκεί, ενώ μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό προϊόν, εξαιρετικότατο. Ακριβώς. Η επιχειρηματικότητα είναι συνδυασμός διαφόρων καταστάσεων. Δεν είναι μόνο να το παράξει το προϊόν. Διότι κάποιος μπορεί να παράγει ένα καλό προϊόν και να μην έχει τη δυνατότητα της εμπορίας να το προωθήσει. Αν δεν μπορεί, ο ίδιος πρέπει να πάει να αγοράσει υπηρεσίες ή να απευθυνθεί στο Υπουργείο να το βοηθήσουν. Πώς μπορεί το προϊόν να το προωθήσει στο εξωτερικό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε εμπορικά κέντρα, έχουμε εμπορικούς συμβούλους και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόθεση των κυπριακών προϊόντων. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι μια καλή επιλογή ο πρωτογενής τομέας για τους νέους και τις νέες, ή η πιο safe, η πιο ασφαλής, ας πούμε, είναι να πάνε προς πιο τεχνολογικά. Αντιλαμβάνεστε, ο πρωτογενής τομέας εξαρτάται πολλά από το περιβάλλον. Δηλαδή, από το κλίμα, θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, το κλίμα, ναι. Κλιματικές συνθήκες. Ναι. Μπορεί να κάνει την καλύτερη μονάδα και τελικά να μην έχει νερό να αποτύσσει. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά σίγουρα η τεχνολογία, αυτό που είπατε προηγουμένως, σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να είσαι προηγμένος τεχνολογικά. Διαφορετικά δεν θα είσαι ανταγωνιστικός. Δηλαδή το κόστος παραγωγής σου θα είναι πολύ πιο ψηλό. Σήμερα υπάρχουν τεχνολογίες που μπορείς να κάνεις τα πάντα πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ποιοτικά και πιο φτηνά από ό,τι στο παρελθόν. Είναι κρίμα που δεν γνωρίζουν κάποτε ότι μπορούν να εξοικονομήσουν μέσα από ψηφιοποίηση και τεχνολογία η παραγωγή μας και πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα, ή και με τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που υπάρχουν προγράμματα, τρέχουν για να τους βοηθούν. Η νέα γενιά, νομίζω, δεν είναι η γενιά η προηγούμενη, η δική μου και πριν, που πολλοί κόσμοι ήταν μόνο στο δημοτικό. Τώρα και νέο γεωργό να πάει, θα ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, είναι μορφωμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει ψηφιοποίηση, μπορούν να ρωτήσουν, μπορούν να μάθουν και να δημιουργήσουν μια μονάδα η οποία πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες και να απευθυνθούν στα ανάλογα υπουργεία, στα τμήματα για να πάρουν τη βοήθεια. Και επαγγέλματα θεωρείτε ότι σβήνουν σιγά σιγά? Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαγγέλματα που σβήνουν. Μπορεί να σβήσει ένα, αλλά να αντικατασταθεί με άλλον. Όπως και επιχειρήσεις. Μπορεί να κλείσει σήμερα μια ή άλλη. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι βλέπετε ότι πιάσαν την κατηφόρα? Εγώ λέω ότι σε κάθε τομέα υπάρχουν ευκαιρίες. Πολλές φορές μας έλεγαν, μα εσείς χρηματοδοτάτε εστιατόρια, χρηματοδοτάτε. Κάποιοι έλεγαν κοπέλες που ασχολούνται με τα νύχια, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και εγώ ξέρω επιχείρηση. Συγγνώμη, λένε από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αυτές με τα πιο πολλά κέρδη. Ξέρω επιχείρηση, μάλιστα εδώ στην περιοχή Στροβολού, που απασχολεί 20 άτομα. 20 άτομα. Τι σημασία τώρα, αν έκαμε κάποιο εστιατόριο? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, αλλά στον τομέα μπορείς και να διαπρέψεις. Δηλαδή, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θα πω ονόματα, που ανοίξαν πριν 3-4 χρόνια και μάλιστα με χρηματοδότηση δική μας, και μεσημέρι νύχτα για να πάει πρέπει να κλείσει. Γιατί βασιστήκα στην ποιότητα. Αυτό που λέω πάντα είναι η ποιότητα και όχι η τιμή. Ο κόσμος όταν ικανοποιηθεί από μια υπηρεσία ή από ένα προϊόν, δεν τον πειράζει η τιμή. Το πρόβλημα είναι να προσπαθεί να ξεγελάσει τον άλλον με το να του πουλήσει κάτι το οποίο δεν είναι ποιοτικό και μάλιστα να έχει χρεώσεις. Τούτον θα καταστρέψει την επιχείρηση. Είναι μία, δύο, τρεις, θα καταστραφεί. Και τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορείς να γελάσεις του άλλου, να το πεις, σου το πουλάω έτσι γιατί έχει ποιότητα. Γιατί μπαίνουν μέσα στο Facebook 2 λεπτά, κάνουν ένα post, ποστάρουν, τέλος. Και ξεκινάει κάτι φορά και για την επιχείρηση. Αλλά για να δούμε λίγο πιο την ευχάριστη νότα, πώς είναι για εσάς, κύριε Φωτιάδη, να βλέπετε επιχειρήσεις που βοηθήσατε μέσα από τη δουλειά σας να επιτυχάνουν και να πηγαίνετε, ας πούμε, στο εστιατόριο το Σάββατο την Κυριακή και να τους βλέπετε εκεί και να σας ευχαριστούν και εσάς και το Υπουργείο? Πώς είναι αυτό το αίσθημα? Η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώσει κάποιος είναι να δει επιχειρήσεις οι οποίες έτυχαν μιας μικρής ενίσχυσης
μέσω της δουλειάς σου, δεν είναι εμείς που δίνουμε τα λεφτά. Εμείς ουσιαστικά είμαστε τα εργαλεία που επεξεργαζόμαστε κάποιους πόρους που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά που θα ακούσουμε τον κόσμο τι θέλει, δημιουργήσαμε τα σχέδια και ο κόσμος έρχεται και αξιοποιεί τα σχέδια, παίρνει κάποια λεφτά για να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Έτυχε μου πραγματικά και γι' αυτό που νιώθω τυχερός και ευλογημένος, γιατί είδα πολλές επιχειρήσεις να δημιουργούνται από το μηδέν και σήμερα να είναι πετυχημένες ή να υπήρχαν και να έκαναν μια ανασυγκρότηση, μια αναβάθμιση τεχνολογική και να είναι από τις πιο καλές επιχειρήσεις. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις κόσμο ο οποίος επέτυχε, ιδιαίτερα νέων κόσμων, και τούτο είχαμε την ευκαιρία να το δούμε πολλές φορές. Αλλά όμως υπάρχει και άλλη όψη του μήνυματος. Να δεις κόσμο ο οποίος καταστράφηκε, γιατί προσπάθησε να εκμενευτεί ένα σχέδιο, δεν ήταν καλή διαχείριση η οποία έκανε στην επιχείρηση του και έχασε και το κεφάλαιο του. Δηλαδή είχαν τα χρήματα, αλλά πήραν... δεν έγινε μετά σωστό. Ναι, διότι υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες αποτυχάνουν. Και είναι και διαδικασία να πάρεις τα χρήματα. Δεν τα παίρνεις τα χρήματα για αύριο, αν είναι μεγάλα τα ποσά, θέλω να πω. Και όχι μόνο διαδικασία. Έχει μια υποχρέωση που λέει ότι πρέπει τουλάχιστον για 3-5 χρόνια πρέπει να διατηράς την επιχείρηση σου από την ημέρα που παίρνεις την τελευταία δόση. Άρα, αν κλείσεις την πορεία, τότε θα έρθει το κράτος και θα σου πει: δώσ' μας τα λεφτά που σου δώσαμε. Οπότε είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι δεν προγραμματίζουν σωστά και αποτυχάνουν. Ναι. Οι τράπεζες τι ρόλο παίζουν, βοηθούν αρκετά ή θεωρείτε έτσι προσωπική άποψη? Τώρα δεν είστε και στο Υπουργείο, μπορείτε να μιλήσετε ανοιχτά. Στο Υπουργείο είναι καλό πρόβλημα. Οι τράπεζες, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις είναι η χρηματοδότηση. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Τα σχέδια χορηγιών είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη χρηματοδότηση. Αλλά χωρίς όμως τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, πώς θα δημιουργήσει επιχείρηση? Μόνο αν έχει τα λεφτά. Τα λεφτά ποιοι τα έχουν? Ελάχιστοι τα έχουν τα λεφτά. Οι τράπεζες, σίγουρα μετά τα προβλήματα που είχαμε το 2012-2013, έγιναν πολύ αυστηρές. Δηλαδή από εκεί που είμαστε χαλαρά, τώρα πήγαμε στο αντίθετο άκρο και είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πέραν τούτου υπάρχουν και τα επιτόκια, τα οποία επιτόκια είναι ψηλά. Πώς θα ανταγωνιστεί τον άλλο? Εκτιμάται ότι θα πέσουν τα επιτόκια από τις κεντρικές. Από τις ενδείξεις που έχουμε, φαίνεται ότι θα μειωθούν λίγο τα επιτόκια. Ελαφρώς όμως. Δεν βλέπετε μεγάλη αλλαγή. Είναι ένα πλήγμα όμως. Είναι ένα πρόβλημα ιδιαίτερα για αυτούς που τώρα θα ξεκινήσουν. Τους αποθαρρύνει και λίγο, κύριε Φωτιά. Το πρόβλημα και το θέμα είναι ότι για να σου δώσουν δάνειο, πρέπει να περάσεις από μια διαδικασία πολλά εξαντλητική. Πρέπει η τράπεζα να είναι βέβαιη ότι θα μπορεί να αποπληρώνεις το δάνειο που θα σου δώσει. Επειδή έπαθαν και έμαθαν οι τράπεζες, τώρα προσέχουν, έχουν και από πάνω τους διεθνείς οργανισμούς. Κοιτάξτε, να επιβλέπουν, αυτό, έχουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αυτό που προωθεί η κυβέρνηση τώρα, μπορεί να γαμίσετε συνεργασίες. Δηλαδή μπορεί να βρεθούν δύο να συνεργαστούν. Ή μπορεί ένας νέος να κάνει μια συνεργασία μαζί με έναν υφιστάμενο επιχειρηματία ή να κάνει μια συγχώνευση. Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση. Μα πολύ συγχωνεύσει λίγο με τελευταία, κύριε Φωτιάδη. Τι γίνεται στην Κυπριακή αγορά? Δεν είναι κακό πράγμα, φτάνει να τα έβρουν μεταξύ του. Δηλαδή η συγχώνευση ουσιαστικά κάνει στις οικονομίες κλίμακας. Μπορεί να συγχωνευτούν δύο-τρεις επιχειρήσεις του ίδιου τομέα και να είναι πιο ανταγωνιστικές. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Τι ακολουθεί για το Χρήστο Φωτιάδη το επόμενο διάστημα? Πάμε στο σπίτι, κάνουμε κάτι άλλο? Ανοίγουμε την επιχείρηση δική μας. Εντάξει. Σίγουρα δεν θα μείνω να βλέπω τηλεόραση. Ούτε να ασχολούμαι με τη γη παρά το τι μου αρέσει. Το είπα και στο ΕΒΕ Λεμεσού την περασμένη εβδομάδα και στο ΕΒΕ Πάφου ότι εγώ τόσα χρόνια στο Υπουργείο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς επιχειρηματίες. Πολλοί από αυτούς μου είπαν: θέλουμε να συνεχίσεις να μας βοηθάς και να μας συμβουλεύεις. Άρα ένα συμβουλευτικό ρόλο βλέπετε να έχετε στο μέλλον σε επιχειρήσεις? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Σίγουρα θα συνεχίσω να είμαι μάχημος από μια άλλη ύπαρξη και λέω ότι πάντα ένα... Πολιτική ύπαρξη? Όχι πολιτική, δεν το σκεφτείς. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική εμένα. Θα κάνατε όμως, θα κάνατε καλός πολιτικός. Θα κάνατε. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ να βοηθώ τον άνθρωπο γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη κάποιους που πρέπει να τον βοηθήσουν να κάνει τη δουλειά του. Και πρέπει το πράγμα να εξαρρευτεί από την Κύπρο. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνει κάπου χωρίς να ξέρει τώρα το Φωτιάδη, τώρα Φωτοπίτα και να γίνει τη δουλειά σου. Άρα το να συνεχίσει να προσφέρει και να βοηθά τον άνθρωπο σου από όποια ύπαρξη, για μένα είναι κάτι το οποίο
έχει υποχρέωση κάποιο να το κάνει. Είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για τον κόσμο και έξω που μας ακούει ότι θα παραμείνετε στο πλευρό του. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ευχαριστούμε. Μάχημος όπως πάντα. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστεί. Τιμή μας που ήσασταν εδώ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μείνουμε στα ίδια θέματα. Θα μιλήσουμε για τα παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα.